Σαλίβα που ρισκάρει εκεί και χάνει την μπάλα. Στη συνέχεια η προσπάθεια του Βερόν ζημιώνει την ομάδα του. Η παλιά για τον Τζιμπούρ και ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το πλασέ και η μπάλα. Βλέπουμε τον επόμενο να πηγαίνει στη σέντρα. Είναι στα δίχτυα. 1-0 στο 1 λεπτό. Από το πλασέ του Τζιμπούρ έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα. Ο επόπτης πάει στη σέντρα. Ο κύριος Μπερσής. Τον ακολούθησε ο Κάκος. Διαμαρτύρεται του παίκτη του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε τον Τζιμπούρ πώς βγαίνει πλάγια. Σκαυτό πλασέ. Και φυσικά η μπάλα περνάει τη γραμμή. Υπάρχει γκολ. Βλέπετε εδώ περνάει ένα μέτρο μέσα από την εστία. Για να δούμε αυτό που μας ανέφερε ο Κωστής Μπότσαρης. Ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία για χέρι του καφέ. Εδώ είναι που φωνάζουν λοιπόν για φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και μένουν μάλιστα ο Βερόν και ο Ίβιτς μιλάνε με τον Γκάκο. Το παιχνίδι συνεχίζεται και έρχεται το πλασέ από τον Τζεμπούρ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή ήταν η αιτία της διαμαρτυρίας από πλευράς των παικτών του ΠΑΟΚ. Θα δούμε το corner και αργότερα θα ακούσουμε τον Κωστή Μπότσαρη. Να δούμε λοιπόν τον Σκόκο να εκτελεί και να σκοράρει για την ΑΕΚ. Να έχει σφυρίξει ο Κάκος εδώ και να έχει ακυρώσει τον γκολ του Μπλάνκο. Θεωρεί ο Κάκος ότι απλώνει επικίνδυνα το πόδι ο Μπλάνκο εκεί όπου σκύβει να πιάσει την κεφαλιά ο Λίνο. Σκόκο. Κεφαλιά, πολύ δυνατή και ευκαιρία για την ΑΕΚ, νέο κόρνερ με αυτή την προσπάθεια του Αλεξόπουλου. Βερόν. Βιερίνια. Σέντρα του Αλεξόπουλος διώχνει, ο Μπακαγιόκο κοντρολάρει, έχει την ευκαιρία, κάνει το σούτ, ευκαιρία σημαντική στο 26 για τον ΠΑΟΚ. Βιερίνια εκτελεί. Κεφαλιά, η μπάλα από τον Μπακαγιόκο στην εξωτερική πλευρά της Δοκού, υπάρχει διαφωνία επόπτη διαιτητή εδώ. Η ΑΕΚ έχει δώσει χώρο τώρα στον ΠΑΟΚ. Ο Βερόν ψάχνει τον Αναστασάκο. Η μπάλα περνάει του Μαϊστόροβιτς. Εδώ και ένα πεντάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοβουλία και προσπαθεί να πιέσει για το 1-1. Η σέντρα του Σορλέν. Κεφαλιά, επέμβαση στην κεφαλιά του Βεϊρίνια από τον Σάχα. Μπλάνκο. Πλασέ έξυπνο. Η μπάλα από τον Χαλκιά. Κόρνερ. Μάλιστα, Χαλκιά φάνηκε να χτυπάει, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Για να δούμε όμως, θα σε διακόψω τον Ίβιτς. Να περνάει και να σκοράρει. 1-1 η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο 35, καθώς και νωρίτερα είχε χάσει τις ευκαιρίες η ομάδα του Σάντος και βγει μπροστά. Είχε απειλήσει την ΑΕΚ με ισοφάριση. Και ο Βλάντα Ρίβιτς με υπέροχο σουτ από πλάγια νικάει το Σάχα. Σνάουτσερ πιέζει εκεί ο Καφές, ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πλάκο. Το πλασέ και να η αντίδραση της ΑΕΚ με τον Αργεντίνο. 2-1 στο 39. Από το λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ, το ολέθριο λάθος και το κλέψιμο της μπάλας από τον Καφέ. Ο Μπλάνκο βάζει την ΑΕΚ και πάλι μπροστά στο σκορ. Χαμηλά, Μπακαγιόκο διώχνει. Φάουλ του Σορλέμ που θα δεχθεί και κίτρινη από τον Κάκο. Έσπρωξε το Σκόκο. Στο τέλος πρώτου μηχρόνου. Και ο Κάκος δείχνει δεύτερη κίτρινη. Δείχνει δεύτερη κίτρινη για ειρωνικό χειροκρότημα του Σορλέν και μένει με 10 ο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα. Σπρώχνει εδώ με το αριστερό, παίρνει κίτρινη ο Σορλέν. Και εδώ το ειρωνικό χειροκρότημα προς τον Κάκο. Και θυμίζουμε την αποβολή του Κοντρέρας και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Όπως μας θυμίζει και ο Κωστής Μπότσαρης, ενώ βλέπουμε τον Σκόκο στο 60 να κάνει το σουτ. Χάνει ο Χάλκιας την μπάλα. Πάλι ο Σκόκο, ευκαιρία στο δοκάρι, μπάλα πέρασε. Ο Κάκος δείχνει σέντρα, 3-1 με τον Σκόκο. Έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και ολόκληρη μέσα, όπως βλέπετε από το διαφωτιστικότατο replay. Ο επόπτης και ο Κάκος πήγαν στη σέντρα. 3-1. Ξανά η φάση. Με φάλτσα βρίσκει και το Χαλκιά η μπάλα μετά το δοκάρι. Κόντρα από τον Ίβιτσε που έχει χτυπήσει μάλιστα. Για να δούμε τον Τζεμπούρ. Περιμένει ο Μπλάνκο, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Χάνεται στο 73. 9 κόρνερ για την ΑΕΚ, 2 για τον ΠΑΟΚ. Χαρακτηριστικό και αυτό της περιοχής της ομάδας του Μπάγεβιτς. Μαντούκα για τον Μπλάνκο. Σέντρα, κεφαλιά του Εντίνιο, out.
Μπιζέρα καθυστερεί πάρα πολύ. Ένα ακόμη λάθος από παίκτες του ΠΑΟΚ. Το σούτ του Γκέντζογλου, επέμβαση του Χαλκιά δύσκολη. Με το που μπήκαν στις καθυστερήσεις.